Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Άλλη μία Παρασκευή βράδυ είμαστε στην παρέα σας και είσαστε στην παρέα μας. Από το στούντιο του NSTV Live και την εκπομπή Φολεγάνδρος και Παραλίλου. Σας καλωσορίζουμε σε μία εκπομπή σχεδόν 15-20 μέρες πριν τις δημοτικές εκλογές. Έχουμε να πούμε πολλά, έχουμε να σχολιάσουμε πολλά. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Messenger, στο Φολεγάνδρος και Παραλίλου, στη σελίδα μας στο Facebook. Και στο email μας, folegandros.papakigmail.com. Να καλησπέρισω κι εγώ. Ναι, να καλησπέρισεις κι εσύ. Καλησπέρα σας. Εγώ και το μικρόφωνο έχουμε πει ότι δεν. Ναι, δεν έχει σχέση. Είναι η Μαρίνα και είμαι η Φωτεινή Καριστινέου. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, Φωτεινή. Καλησπέρα στους απανταχού Έλληνες και όχι μόνο, φίλους μας. Και στα δύο ημισφαίρια. Γιατί μας βλέπουν. Στην Αθήνα. Όχι βέβαια. Ναι. Και όταν λέω. Και στα δύο ημισφαίρια, ναι. Το εννοώ. Μην αρχίσουμε να λέμε και ονόματα τώρα. Όχι, θα πούμε για ημισφαίρια, θα πούμε όμως. Να πούμε όμως Νέα Υόρκη, Μέριλαντ, Ουάσιγκτον. Καλησπέρα σας. Τέλος πάντων, και είναι πολύ νωρίτερα τώρα. Καλό απόγευμα σας ευχόμαστε να έχετε. Στην Πολωνία, στη Γαλλία, στην Ιταλία, στην Αυστρία. Εγώ λέω εκεί όπου ξέρω ότι μας βλέπουν και μας βλέπουν. Ναι, εγώ δεν έχω. Στην Κύπρο. Και σε όλη την Ελλάδα. Ωραία. Εντάξει. Να ξεκινήσουμε. Μέχρι Ιαπωνία. Κάτσε να το πω και αυτό. Να ξεκινήσουμε την εκπομπή με μία είδηση, παύλα πρόσκληση, για μία ημέρα υιοθεσίας γάτας που γίνεται την Κυριακή 24 Σεπτεμβρίου στην πλατεία Ανοίξεως της Νέας Σμύρνης στις 11 η ώρα το πρωί. Καλά, όσοι μας ξέρουν και εμένα ειδικά, ξέρουν ότι αυτό θα ήταν ένας λόγος για να καθυστερήσουμε και την έναρξη της εκπομπής. Και ζητάμε συγγνώμη για το. Ναι. Εντάξει, είμαστε μέσα στο ακαδημαϊκό τέταρτο, οπότε είμαστε ακριβώς τώρα, λίγο πριν ανοίξουμε μικρόφωνα, κάμερες, μας ήρθε αυτή η ενημέρωση. Και είναι διοργάνωση, τη διοργανώνει ο Γιώργος Κουτελάκης. Την όλη εκδήλωση, στη συνεργασία με φιλοζωικές οργανώσεις. Ναι. Πηγαίνετε. Ποιότητα ζωής, έτσι να πούμε και τον φορέα. Πηγαίνετε, γνωρίστε, αγαπήστε όσοι δεν έχετε αγαπήσει και δεν έχετε γνωρίσει τις γάτες και αφαιθείτε στον κόσμο τους. Ναι. Και μην έχετε αλλεργία στις γάτες. Όχι. Είναι και παρεξηγημένα ζωή οι γάτες. Πάρα πολύ. Πολύ ιδιαίτερα. Αγαπάμε γατούλες και όχι μόνο. Ναι, ναι. Θα έχουμε και στήλη στην εκπομπή για τα φιλοζωικά μας εν γέννη. Και για τις δράσεις. Ορίστε, τώρα, να το εγκαινιάζουμε λίγο αυτό απόψε. Και να πούμε κιόλας ότι οι δράσεις. Άπτομα τις ευκαιρίες. Δράτωμα τις ευκαιρίες, δοθήσεις τις ευκαιρίες. Να πω ότι φιλοζωική δράση. Ο Δήμαρχος Φολεγάνδρου, η κυρία Εφθαλία Παπαδοπούλου, στην τετραετία που πέρασε, για πρώτη φορά στη Φολέγανδρο τουλάχιστον, από όσο ξέρω, ασχολήθηκαν ιδιαίτερα με τα δέσποτα. Στηρώσεις, τα ίστρες, σπιτάκια. Ναι. Μέχρι και πριν λίγα χρόνια τα δέσποτα ήταν αντικείμενο παιχνιδιού για πολλούς από τους ενίοτε και κακόβουλου. Ναι, παιχνιδιού. Δεν το είπα ότι οι πέτες πέρανε και παίζανε και χαιρόντουσαν τις γάτες. Θεωρούσαν είπα σαν κακόβουλου, σημεία, ναι. Σαν τρόπο εξασκήσεως της σκοποβόλης. Εννοείς, κακοποίηση ζώων. Στόχους. Ο στόχος και όλα αυτά που ξέρω. Λοιπόν, και επειδή εγώ είμαι και η κακιά της υπόθεσης, αλλά είμαι και αυτή η οποία είμαι περισσότερο μέσα σε όλο αυτό, με τον ακτιβισμό κτλ. Θα σας πω ότι δεν θα της είχα χαριστεί της Εφθαλίας, αν δεν είχε κάνει όλα αυτά τα οποία έχει κάνει. Και πιστέψτε με, έχει κάνει πάρα πολλά, πολλά περισσότερα και πολύ περισσότερα από όσα υπάρχουν στο βίντεο, το σποτάκι μας, στο φιλμάκι μας. Ναι, στο φιλμάκι του. Ναι, επιλέξαμε κάποια, δεν. Με την ομάδα. Και στο νησί μας κάποιοι έπεσαν στα πολύ μαλακά χάρη στην Εφθαλία, η οποία έχει απευθυνθεί και σε μένα, για να μπω μπροστά και να κρατήσω κάποιες καταστάσεις. Αυτό το λέω για να ξέρουμε τι χρωστάμε και σε αυτό το προσωπικό. Κοιτάξτε, εγώ το έκανα για την Εφθαλία. Η Εφθαλία όμως έγινε κυματοθράφστης για άλλους, οι οποίοι τώρα τη χτυπάνε. Έτσι, για να γίνω πάλι κακιά, μάλλον να παραμείνω η κακιά. Ακόμη το χειμώνα που είχαμε το καλεσμένο μας στον Μιχάλη τον Πετρόπουλο στην εκπομπή, θυμάσαι είχαμε κάνει μια αναφορά για ένα σκύλο που ρίξανε φόρα του Χρήστου Βενιανάκη. Και λέγαμε ότι τη συμπεριφορά των. Δηλαδή,
ακόμη πώς λειτουργούν και με ποια λογική. Να πω εδώ ότι τιμωρούν... εγώ είχα προσφέρει τη βοήθειά μου, έτσι δεν μου ζητήθηκε. Ναι, εντάξει, ποτέ, το παιδί, θα, ναι, δεν τα κατάφερε το ζώο. Ναι. Τιμωρούν. Εντάξει, γιατί έχουμε μια... μέσω των ζώων. Δεν το καταλαβαίνω. Ναι, δηλαδή, αυτή είναι η νοοτροπία. Τέλος πάντων. Ναι. Είναι άδικο το λιγότερο. Ξεκινήσαμε τις φιλοζωικές δράσεις. Ξεκινήσαμε τη φιλοζωική δράση και την ημέρα υιοθεσία. Θα μου αφήνει λίγες πάσεις για να μπορώ να πω κάτι πράγματα τα οποία. Οπότε πάμε στα κυρίως. Όχι. Δεν θα το κλείσουμε έτσι αυτό. Θα πούμε ότι καλώς εχόντων των πραγμάτων. Έχουμε και άλλα πολλά να κάνουμε σε αυτόν τον τομέα. Να πούμε και για την κτηνίατρό μας, τη Ραβελή εδώ πέρα. Ναι. Την Ραβελή Καβαλά, εντάξει. Είναι και υποψήφια περιφερειακή συμβουλή, ναι. Συνδυασμό του κ. Χατζημάρκου. Ναι, βεβαίως. Να το πούμε και αυτό. Και η οποία έχει προσφέρει πάρα πολλά στο νησί. Γιατί, ας πούμε, το νησί μέχρι πριν λίγα χρόνια δεν υπήρχε κτηνίατρο. Είχα μια συζήτηση μαζί της, εξαιρετικά επικοδομητική και όχι στην έκταση την οποία θα ήθελα, αλλά της είπα ότι αν θέλει και βοηθώ να πάω έτσι, θα είναι και χαρά μου. Πρέπει να την στηρίξουμε, να την υποστηρίξουμε με κάθε τρόπο και ως υποψήφια και ως κτηνίατρο και θα το κάνουμε γιατί είναι ένας άνθρωπος από αυτούς τους οποίους ο τόπος τους χρειάζεται. Ναι, στα φιλοζωικά... Εντάξει, ήταν κάτι που δεν υπήρχε στο. Όχι βέβαια. Δηλαδή, ο κάθε άνθρωπος. Δηλαδή, το ότι έχουμε κτηνίατρο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ναι. Λοιπόν. Και όχι μόνο για τα κατοικίδια. Όχι βέβαια. Εντάξει, και με. Ωραία. Την οργάνωση Αβάζη έχουμε σταματήσει κυρίως... κυβερνήσεις. Δεν θα κινήσουμε διαδικασίες στη Φολέγανδρο για μένα. Λοιπόν. Δύο θέματα από τη σήμερα. Ναι. Τα κυρίως λοιπόν. Εγώ θα το πιάσω το νήμα από εκεί όπου το άφησα σε λίγο, αλλά πριν. Ναι. Επειδή έγιναν. Τέλος πάντων. Αυτά τα οποία δεν θέλω ούτε να σχολιάσω. Τα σχολιάστε λοιπόν. Ναι, έχω δεσμευτεί ηθικά ότι δεν θα το κάνω, αλλά είδαν το φως της δημοσιότητας, κατηγορίες ανυπόστατες και το τονίζω αυτό, εις βάρος μου και μέσω εμού, και μέσω εμού χτυπήθηκε η Μαρίνα και ουσιαστικά χτυπήθηκε η Ευθαλία. Θέλω λοιπόν να πω κοιτάζοντας την κάμερα, γιατί ξέρω ότι με βλέπετε, είναι αδερφή μου και συνεργάτη δάμου, αλλά δεν είμαστε το ίδιο πρόσωπο. Ούτε συμφωνούμε σε όλα, ούτε τα κάνουμε όλα μαζί, οτιδήποτε. Αντιθέτως, η μία ασκεί σκληρή κριτική στην άλλη, για να μπορούμε να έχουμε και το στοιχείο αυτό της κριτικής, της αυστηρής, καλοπροαίρετης κριτικής, για να μπορέσουμε να κάνουμε μετά και εμείς οι ίδιες την αυτοκριτική μας. Κοντολογής. Όποιος τα έχει μαζί μου και όποιος θέλει να αντιπαρατεθεί με εμένα, να βγει μπροστά και να τα πει σε εμένα. Εγώ δεν κρύβομαι, κυκλοφορώ. Η Μαρίνα είναι άλλο, η Φωτεινή είναι άλλο και εντελώς άλλο είναι η κυρία Παπαδοπούλου η Ευθαλία. Σας παρακαλώ πάρα πολύ και το λέω το παρακαλώ ευγενικά, αλλά μην εκλαμβάνετε την ευγένεια ως αδυναμία. Είναι αυτό δεν βάζει στο γάιδαρο, βάζει στο σωμάτι. Ναι, αφήστε ήσυχη την κυρία Παπαδοπούλου. Βασικά την Ευθαλία. Την Ευθαλία. Γιατί τη χρειάζεται ο τόπος. Ναι. Για να μην έχουμε μορφώματα και καταστάσεις τύπου κασελάκι και γελάει ο κάθε πικραμένος. Προφάσισε να μαρτύρει. Και έτσι ακριβώς. Λοιπόν, για να έχουμε στα πράγματα έναν άνθρωπο ο οποίος γνωρίζει τα πράγματα και ξαναλέω, είναι προς όφελος όλων σας. Πραγματικά θα εξαιρέσω τον εαυτό μου, γιατί ειδικά εγώ δεν εμπλέκομαι πουθενά, δεν επιχειρώ, δεν πολιτεύομαι, δεν βιοπορίζομαι από τη Φολέγανδρο κατά κανέναν τρόπο. Εντάξει? Ούτε από τη Φολέγανδρο, ούτε στη Φολέγανδρο. Ούτε στη Φολέγανδρο, ούτε από τη Φολέγανδρο. Θα μπορούσα να φύγω για εκτός Ελλάδα, δηλαδή έχω πάρα πολλές συναλλακτικές και δεν δραστηριοποιούμε αυτό. Αλλιώς, αλλά και αλλού. Λοιπόν. Κρατήστε την Ευθαλία ως κόρη οφθαλμού, προφυλάξτε την. Να πίνετε και νερό στο όνομά της, θα έλεγα εγώ, έτσι κατά τη λαϊκή ρίση. Και όποιος έχει πρόβλημα με μένα, να έρθει απέναντί μου να σταθεί, όχι από την ασφάλεια του σπιτιού του και του πληκτρολογίου του, του υπολογιστή του. Ναι. Λοιπόν. Γιατί ξέρω πολύ καλά ότι πρόσφατα, πριν λίγες μέρες,
κάποιοι είχαν την ευκαιρία να έρθουν και να με αντιμετωπίσουν. Πρόσωπο με πρόσωπο δεν το έκαναν. Λοιπόν, τώρα το να προσπαθούμε να εκμεταλλευτούμε καταστάσεις, να εκβιάσουμε καταστάσεις για ίδιον όφελος, το θεωρώ το λιγότερο ανήθικο. Και ας μην μιλάμε για ανηθικότητες και, και κάτι άλλο. Όρους νομικούς ας μην τους χρησιμοποιούμε, γιατί είναι βαρύ το κατηγορητήριο ενίοτε, εάν δεν ξέρουμε τι λέμε. Και αυτό μπορεί να γυρίσει μπούμεραν. Και να πω και κάτι εδώ, ότι η οπτική του καθενός διαφέρει, αλλά και η εστίαση. Τα παιδιά της καρδιάς μου ξέρουν τι λέω. Το πώς θα διηγηθεί, το ποιος διηγείται την ιστορία και από ποιο σημείο κάνει τη διαφορά. Δηλαδή, εάν την Οδύσσια, γιατί εντάξει, in medias res, ο Μυρός in medias res, αλλά... Ναι. Ότι πριν από την ιστορία υπήρχε και η προϊστορία. Αυτό πάλι που το πας. Ναι. Και που δεν είναι στο χώρο του μύθου, έτσι, δεν όχι, είναι μύθι, ναι. Δυστυχώς πραγματικότητα. Προϊστορία είπα, έτσι, δεν είπα μυθολογία. Ναι. Ωραία, ας μιλήσουμε για πρώιμη φάση της ιστορίας. Ναι, προϊστορία λοιπόν. Ναι, αλλά επειδή και ξέρεις υπάρχει και το μετεχνιακό σημείο γι' αυτό. Λέω... Ναι, ναι, προσυπογράφω. Ότι... Λοιπόν, εάν κάποιος λοιπόν διηγούνταν την Οδύσσια από το σημείο όπου κλείνουν τις πόρτες του παλατιού του Οδυσσέα ή ο Εύνος, ο Χειροβοσκός, οι υπηρέτες, ο ίδιος και ο γιος, το Τηλέμος κτλ. Και εγκλωβίζουν κυριολεκτικά τους μνηστήρες και τους εξοντώνουν και δεν πούμε και τη λέξη μνηστήρες και τα αφήσουμε και πούμε τους ανθρώπους, ο άλλος μπορεί να θεωρήσει ότι ένας φωνιάς, ένας δολοφόνος, αιμοσταγής, κατακρεουργεί τους επισκέπτες του. Όλη την ιστορία λοιπόν από την αρχή, αμπόβο λοιπόν, από την αρχή. Θα την πούμε αυτή την ιστορία όμως από την αρχή, μετεκλογικά. Ναι. Λοιπόν, τώρα το μόνο που με ενδιαφέρει είναι να αφήσετε ήσυχη την Εφθαλία. Κάποιοι, ξέρετε ποιοι. Είναι ναι. Άλλο η Εφθαλία, άλλο η Φωτεινή και άλλο και η Μαρίνα. Εγώ αυτό που έχω να πω από την πλευρά μου είναι ότι, okay, αυτό το διάστημα δεν θα προβώσει καμία πράξη, αλλά μετά τις εκλογές, αν δεν ανακαλέσουν οι άνθρωποι που είπαν ό,τι είπαν για εμένα προσωπικά... Ναι, για εσένα μιλάμε τώρα. Θα, επειδή μιλάμε για συκοφαντική δυσφήμιση, θα προβώσει τις απαραίτητες νομικές ενέργειες, κάτι που αυτοί, ενώ κατηγορούν, δεν έχουν κάνει τα τελευταία 6 χρόνια, όπως λένε. Mm-hmm. Ότι έχω κάνει το έγκλημα για το οποίο... Όχι, έχεις κάνει το έγκλημα και είμαι συνεργός. Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι. Λοιπόν, εδώ αξιόπινη και πράξη. Ναι, και αξιόπινη πράξη. Και εδώ και 6 χρόνια, γιατί δεν έχουν κάνει κάτι αφού είναι αξιόπινη πράξη και έχουν θέμα. Έχω απαντήσει για όλα και σε όλα, αλλά δεν είναι επί του παρόντος. Είναι... Βέβαια... Κοίτα να δεις, ο λαός μας λέει πολλά ρητά. Ναι, πριν πεις το φιλητό, να πω ότι μην νομίζεις... Φωνάζει να φύγει ο νοικοκύρης. Μπράβο, ναι. Είναι ότι εξιδιών κρίνουν τα αλότρια. Αχα. Κρίνουν τα αλότρια. Mm. Είναι ότι... Ο κλέψος του κλέψαντος. Ναι, ότι δεν υπάρχει... Ότι... Και ένα άλλο που θέλω να πω είναι εγώ, ότι το χέρι που σε ταΐζει και σε χαϊδεύει δεν το δαγκώνεις. Ναι, βέβαια. Έτσι. Μάλλον που σε ταΐζει και σε χάιδεψε. Και να πω και κάτι. Δεν και έχω δεν θα εγώ, θα εγώ, χάιδεμα. Δεν έχω κλέψει πολύ. Ποτέ τίποτα και από κανέναν. Ούτε ιδέες, ούτε περιουσιακά στοιχεία, ούτε ξέρω εγώ, προσωπική εργασία, ούτε οτιδήποτε. Και δεν μου επιτρέπεται, γιατί έτσι έχω μεγαλώσει. Δεν έχω κλέψει καν τις εντυπώσεις. Μάλλον δεν με ενδιαφέρει να κλέβω καν τις εντυπώσεις. Γιατί οι εντυπώσεις είναι η επιφάνεια. Εμένα με ενδιαφέρει το βάθος, η ουσία και ό,τι καταδεικνύει. Συγγνώμη, Μαρίνα, δεν θα μιλάμε μαζί. Ναι. Σε παρακαλώ, δεν θα μιλάς. Ναι. Θα σου αφήνω χρόνο ναι. και χώρο. Να τελειώσω. Λοιπόν, το βλέπετε ζωντανά. Είδατε η μία την άλλη. Λοιπόν. Και λέω λοιπόν ότι με ενδιαφέρει η ουσία. Ό,τι ο χρόνος αποδεικνύει και καταδεικνύει σε βάθος χρόνου, κυριολεκτικά. Δηλαδή, ο χρόνος, αυτό που λέμε το βάθος του χρόνου, το δείχνει. Ακόμη και αν είναι... Ακόμα και αν είναι 1/4 του αιώνα. Ακόμα και αν χρειαστούν 25 συναπτά έτη. Ή 30 ή δεν ξέρω πόσα. Λοιπόν, να φέρουμε στην περίπτωση του πατέρα μας. Του Γιώργου Περστέν.
Λοιπόν, δεν θέλω να επεκταθώ. Ήταν πολύ βαριά όλα αυτά, έπρεπε να τα ξεκαθαρίσω. Ναι. Όσοι με ξέρουν και με ξέρουν, ξέρουν ότι και κάτω από αυτή την επιφάνεια είμαι ίδια. Δεν έχω δύο πρόσωπα, δεν χαϊδεύω, δεν προσποιούμαι, δεν νιαουρίζω, είμαι αυτή η οποία είμαι και να το πω και αυτό, ναι, είμαι έτοιμη να περάσω οποιονδήποτε έλεγχο, δοκιμασία κατά την αρχαία ελληνική γλώσσα, οτιδήποτε. Και τέλος, το δέντρο που το καρποφόρο πετροβολούν, είπε ο Κύριος, έτσι. Και πάντως τα καρύδια στον τοίχο δεν κολλάνε, έλεγε και ο πατέρας μας και ούτω καθεξής. Εγώ έχω ανθρώπους τους οποίους αγαπώ, εκτιμώ, με διαβαθμίσεις τέλος πάντων, και ανθρώπους για τους οποίους αδιαφορώ. Δεν μισώ, αδιαφορώ. Το ότι κάποιοι ασχολούνται μαζί μου, ακόμα και τώρα, ακόμη και τώρα και ακόμα και έτσι, κάτι έχει να πει για αυτούς τους ίδιους, όχι για εμένα. Αλλά, ξέρετε, έχω καθαρίσει πια τη ζωή μου, δηλαδή, πραγματικά, δεν ξέρω πόσα χρόνια ζωής μπορεί να έχει ο καθένας μας, άρα και εγώ, αλλά θέλω, και αυτό είναι μια εκβαθέων εξομολόγηση, θέλω να έχω ψυχή βαθιά και καθαρή. Λοιπόν, δεν αφήνω κυριολεκτικά, μεταφορικά, την τοξικότητα να, κατά κανέναν τρόπο, να με ακουμπήσει και απλώς αδιαφορώ. Αλλά μέχρι ενός σημείου, γιατί υπάρχουν και κάποιες κόκκινες γραμμές, κάποια όρια, γιατί από εκεί και πέρα θίγονται υπολήψεις, προσωπικότητες. Αλλά ευτυχώς με ξέρουν. Υπάρχουν και κάποιοι όψιμοι νεόκοποι, όπως το χρησιμοποιήσατε στην φράση, πατριώτες. Αυτοί, άμα δεν ξέρουν, ή άμα δεν χρησιμοποιούν την αλήθεια και τις δύο πλευρές, να μην μιλάνε. Ναι. Αν δεν ακούσεις και τις δύο πλευρές, δεν βγάζεις απόφαση, έτσι. Ναι, δεν θα το πούμε στα χέρια, γιατί θέλω να το καταλάβουν όλοι. Εντάξει. Ωραία, πάμε παρακάτω. Το κλείνουμε. Το κλείνω. Πώς το λέει, κάτσε να δεις πώς το λέει και αυτή, πώς το λέει το λενιό μου. Ενεργειακά, αυτό και ο φίλος μας ο Νικόλαος, ο Μάτσικας και συνεργάτης, και ενεργειακά μας σκοτεινιάζει την ενέργεια, την αύριο. Εγώ θα πω ότι θέλω την ψυχή μου καθαρή. Ναι. Και δεν κλέβεις και κάτι το οποίο ξέρεις ότι δεν έχει καμία αξία. Και να το κάνεις τι. Και δεν κλέβεις. Και ειδικά εγώ. Λοιπόν, τέλος πάντων, το αφήνουμε. Είδα, για να επανέλθω λοιπόν τώρα στα των εκλογών, είδα τα επικοινωνιακά tricks, τα κόλπα αυτά, τα τεχνάσματα, να το πω ελληνικά, με τα λευκά μπλουζάκια, με τον αφάν όλοι μαζί, έμαθα κτλ. Του συνδυασμού φολέγανδρος για όλους. Ωραία. Αυτό είναι το επικοινωνιακό κομμάτι. Επί της ουσίας όμως, γιατί με πολύ προσοχή έχω ακούσει τα βιντεάκια, άκουσα, ανάμεσα στα άλλα όλων των άλλων, καλά, εγώ θα επιμείνω ότι πρόκειται για ένα συνονθήλευμα, δηλαδή αυτό το ετερόκλητη συνεργασία, ένα συνονθήλευμα ατόμων, τα οποία δεν μιλούν καν την ίδια γλώσσα, ναι, αλλά επειδή τώρα και σήμερα ακόμα βλέπω. Επιλογή τους, να μην γίνει όμως η επιλογή. Ναι, σας. Να μην γίνει όμως η επιλογή των πολλών του νησιού. Γιατί θα ζήσουμε τραγελαφικές στιγμές και σκηνές, και καλά οι σκηνές, οι στιγμές και χειρότερα ακόμα, η περίοδη. Όπως συμβαίνει με το δεύτερο τάξη κόμμα αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, το οποίο αντιμετωπίζει μια κρίση ταυτότητας και είδαμε τι συμβαίνει με έναν άνθρωπο ο οποίος ήρθε. Για να μείνει, αλλά ήρθε για να μείνει, θα μείνει. Αυτό το φυτευτός και εγκάθος δεν θα το πω εγώ. Θα πω, γιατί δεν είμαστε πολιτική εκπομπή. Εγώ επισημάνσεις κάνω. Όχι, θέλω να πω ότι ήρθε από το. Δεν τον ήξερε μέχρι ένα μήνα πριν, σχεδόν κανένας. Ναι, δεν είναι όμως ποιος τον ήξερε, ποιος δεν τον ήξερε. Το θέμα είναι τι γνωρίζει ο ίδιος για τον τόπο, τον οποίο αξιώνει στο μέλλον να κυβερνήσει. Γιατί έλεγε, λέει, ο μικρός πρωθυπουργός. Λοιπόν. Δεν μπαίνεις στο πανεπιστήμιο για να μάθεις γράμματα, την αλφαβήτα.
τώρα, να λες, ας πούμε, ήμουν κουρασμένος και δεν κατάλαβα. Και τι θα γίνει εάν γίνει πρωθυπουργός και έχει ένα πάρα πολύ φορτωμένο πρόγραμμα. Τι, θα προσευχόμαστε να μην κάνει σαρδά, να μην μπερδευτεί γλωσσικά και παρεκκλίνει και εκτροχιαστεί και τότε θα έχουμε πρόβλημα με τον γείτονα. Αυτό μα, θα ναι. Και θα εμπλακούμε σε διπλωματικές περιπέτειες, και καλά να είναι μόνο διπλωματικές, είναι και άλλες. Ή θα περιμένουμε να μάθει την ελληνική γλώσσα και να ενημερωθεί. Λοιπόν, ακριβώς τα ίδια λοιπόν αυτά θα συμβούν, και το λέω με τα βεβαιότητος αυτό, και στην πλευρά το φολέγανδρος για όλους, θα έλθω και σε αυτό όπως είπα, γιατί αυτό ξεκίνησα να λέω, γιατί αυτοί οι άνθρωποι εκεί δεν μιλούν την ίδια γλώσσα. Δεν μπορούν να συνοηθούν, δεν μιλούν την ίδια γλώσσα. Ναι, κάτι με ένας... Ναι, καταλαβαίνω τι μου λες, ναι. Συνέχισε, εγώ σε ακούω, θα πεις ό,τι θέλεις, ναι. Ναι, γιατί εσύ κοιτάζεις τη ροή, γιατί εγώ δεν μπορώ να το κάνω. Λοιπόν, και τότε Βαβέλ, Βαβυλωνία. Καλό ήταν το έργο, ως έργο του Βυζάντιου, αλλά μέχρι εκεί. Λοιπόν, δεν θα συνεννοηθούν. Είχα μία συζήτηση με ένα άτομο από, από αυτόν τον συνδυασμό, με το οποίο έχω και σχετικά, και είπα, μου είπε ότι ο χρόνος θα δείξει. Μα ο χρόνος θα δείξει, αλλά δεν ξέρω κατά πόσον έχουμε χρόνο. Γιατί η πραγματικότητα δείχνει πριν τον χρόνο. Δηλαδή, γιατί θα πρέπει να περιμένω να δω εάν το νερό θα βράσει στους 100 βαθμούς Κελσίου. Μα ξέρω ότι σε αυτούς βράζει. Δεν γίνεται. Δηλαδή, τι. Ξανά και ξανά θα επαναπροσδιοριζόμαστε. Όπα, θα επανιδρύουμε και θα μεγαλοστομίες, ομιχλώδης λόγος, είμαι αυτό, είμαι εκείνο, κάνω τ' άλλο. Επί της ουσίας, πείτε μας ποιοι είστε και τι θα κάνετε. Όχι έχω αυτό το όνειρο και όνειρό μου είναι αυτό και το άλλο ονειρεύομαι και θα γίνει πραγματικότητα και να... Λοιπόν, και θα πάω τώρα συγκεκριμένα σε έναν συγκεκριμένο άνθρωπο, ο οποίος έχει και μία αλφα ηλικία, τη δηλώνει κιόλας, και με τον οποίο ακόμα και το καλοκαίρι συναντήθηκα, μίλησα, δεν ξέρω αν πρέπει να πω το όνομα. Ναι. Το ξέρει ο ίδιος. Ναι. Έχω πρόβλημα. Γιατί μίλησα, όχι να το πω, είναι ο κύριος Φώτης Παπαδόπουλος, ο οποίος ακούω στο βιντεάκι του να λέει θα κάνουμε δικά μας μουσικά και χορευτικά συγκροτήματα. Όταν λέτε δικά σας, εννοείται τι, να τα στελεχώσετε με δικά σας άτομα. Καλά, εξαιρετικά δύσκολο, γιατί θέλει και πολλή δουλειά, ρωτήστε εμάς εδώ 30 χρόνια τι γίνεται, γιατί έχουμε δει ανάλογες προσπάθειες τύπου πυροτεχνήματος, πόσο κράτησαν. Γιατί θέλει πολλή δουλειά, σκληρή δουλειά, αλτρουισμό και να μην σε νοιάζει αν θα έχεις και τη δουλειά σου, αν θα έχεις και τις υποχρεώσεις σου, πρέπει να βρίσκεις και το χρόνο. Ή να τον δημιουργείς. Λοιπόν, και το λέω αυτό, γιατί ο Σύριος υπάρχει 30 χρόνια και είμαστε εδώ. Όποτε μας ζητήθηκε και από τη δεκαετία του 90 ήδη. Λοιπόν, σε πολλές περιπτώσεις μας χρησιμοποίησε ο Δήμος. Εκτός και αν η άλλη πλευρά δεν θεωρεί ότι συμπεριλαμβάνεται στα, σε ό,τι λέμε, φολεγάνδρα. Και όχι τώρα πρόσφατα, μιλάμε όχι και τώρα από το 92-94, ο Δήμος 92-94, το 96-97 με τα κότερα και μετά πάλι στη Σύφνο και ξανά στη Σύφνο. Όχι, μιλάμε για το, σαν τον Δήμο, πώς και σε εκδηλώσεις του Δήμου Φολεγάνδρου. Δηλαδή στη... Μα γι' αυτό λέμε. Για τον δεν Δήμο Φολεγάνδρου. Κάτι καινούργιο. Όχι βέβαια. Έτσι. Και αν έστω δεχτούμε ότι δεν μας ξέρατε... Και το λέω γιατί να μην πατήσουν μόνο στην περσινή εκδήλωση που κάναμε για τα μικρασιατικά και να πούν «Α, σας είδαμε πέρσι». Δεν ήμασταν μόνο πέρσι. Ναι. 30 χρόνια είμαστε. Υπάρχει φωτογραφικό υλικό, δείτε το. Φωτογραφικό υλικό. Αν παίζαμε και βιντεοκασέτα θα μπορούσαμε να είχαμε και κάποια βιντεάκια. Έχουμε βιντεοκασέτες, απλώς ακόμα έχει να γίνει δουλειά. Δεν έχουν αυτοποιηθεί. Ναι, ναι, θα γίνει και αυτό. Η αλήθεια είναι ότι ναι, στο επικοινωνιακό κομμάτι, μην απίσω, εγώ δεν μπορούσα να ασχοληθώ με αυτό για πολλούς λόγους. Το έχει αναλάβει το άξιο κορίτσι μας τώρα η Κατερίνα και ο σύζυγός της, ο Γιάννης, θα γίνουν και αυτά. Αλλά υπάρχει το φωτογραφικό υλικό. Από την άλλη πάλι, να το πούμε και αυτό, πολλοί μας υπονόμευσαν, κάποιοι άλλοι και από τη δική μας πλευρά δεν μας αξιοποίησαν όσο θα έπρεπε, τα βρίσκουμε μπροστά μας τώρα όλα αυτά, γιατί εγώ είπα θα τα πω όλα. Ναι. Λοιπόν, αλλά σας αρέσει, δεν σας αρέσει, θέλετε, δεν θέλετε, υπάρχουμε.
και μας ξέρουν. Και πέρυσι, νομίζω σας το είπα κιόλας, συστηθήκαμε πια για τα καλά. Και μην έχετε την ψευδαίσθηση ότι μέσα σε 2 μήνες δημιουργείται μια τέτοια παράσταση, η οποία πάλι έγιναν προσπάθειες να υπονομευτεί. Αλλά δεν τελεσφόζαν αυτές οι προσπάθειες. Μην έχετε λοιπόν την ψευδαίσθηση ότι στείνεται μέσα σε 2 μήνες, γιατί εδώ μέσα γεννήθηκε στις 16 Ιουλίου και στις 13 Σεπτεμβρίου σας το παρουσιάσαμε. Πίσω υπάρχει μια μεγάλη ομάδα πολλών ανθρώπων, οι οποίοι δούλεψαν πάρα πολύ. Ναι. Ιδέες πολλές, αλλά για να υλοποιηθούν θέλει και πολλή δουλειά. Λοιπόν, μέχρι που μιλάμε για το χορό, θα μου επιτρέψεις να πω για μία εκδήλωση που θα γίνει και το λέω γιατί την έχει κοινοποιήσει ο Κυριάκος ο Κρεούλης, ο δασκαλός μας, και σύζυγος της δασκάλας μας. Νομικά, για την Κυριακή στις 24 του Σεπτέμβρη, στο θέατρο Μέρι Αρώνη γίνεται μία παράσταση που διοργανώνει ο χορευτικός λαογραφικός όμιλος της Σύχορος. Στη Σύχορος, έχουμε συνεργαστεί. Με τον τίτλο «Η πλατεία». Και το λέω γιατί, εντάξει, και τον Κυριάκο που το έχει κοινοποιήσει. Και τη δασκάλα μας, τη Δομνίκη, μιλήσαμε και προχθές. Και τον Κυριάκο είναι μέλος και στο Στησίχορο. Ναι, όπως και η Δομνίκη και δασκάλα. Ναι, να πούμε ότι εμείς έχουμε συνεργαστεί με το Στησίχορο και πέρυσι για τα μικρά. Τιμή μας, χαρά μας και άλλα πράγματα θα κάνουμε, γι' αυτό σας λέω. Και ώρα 8, αυτό ήθελα να δω, η πλατεία, ναι. Μας ξέρουν, τους ξέρουμε. Ναι. Στον Άλυμο, Μέρι Αρώνη, στον Άλυμο. Εκεί που χορέψαμε και πέρυσι. Λογικά θα είμαστε, θέλω να πιστεύω. Πρέπει να είμαστε. Αλίμπον, αν δεν στηρίξουμε συνεργάτες και ανθρώπους με τους οποίους είμαστε στον ίδιο χώρο, αγαπάμε τέτοια πράγματα, αλίμπον. Ναι, λογικά θα είμαστε εκεί. Θέλω να πιστεύω. Πρώτο Θεός. Πρώτο Θεός. Οπότε, να το. Προς επίρρωση των λεγόμενων μου. Οπότε. Το έγραψα και στο διαδίκτυο. Σας αρέσει, δεν σας αρέσει, για να μην ξεχνιόμαστε, γελάτε, δεν γελάτε. Η πραγματικότητα είναι αυτή. Και κάτι άλλο το οποίο ετοιμάζουμε και ελπίζω να πάνε όλα καλά για να γίνει, του χρόνου. Εάν έχουν πάει τα πράγματα καλά, θα γίνει στη Φολέγανδρο. Εάν δεν... Καλά. Γιατί το λέω. Καλά θα έχουν πάει. Ναι, δεν θα μπω κι εγώ στο τρυπάκι αυτό, ούτε θα παίξω αυτό το παιχνίδι. Όλα καλά θα είναι και με την κυρία Παπαδοπούλου θα κάνουμε κάτι πάρα πολύ σημαντικό για να φέρουμε και άλλο κόσμο στο νησί. Θα είναι κάτι πρωτόγνωρο. Θέλει πολλή δουλειά βέβαια, όλο τον χρόνο ετοιμαστείτε. Οπωσδήποτε θα κοιτάξουμε να το παρουσιάσουμε και αλλού βέβαια. Όπως άλλωστε μας δήθηκε να παρουσιάσουμε και την περισσινή παράσταση. Και φέτος πολλοί περίμεναν κάτι ανάλογο. Δεν γινόταν. Δεν μπορούσα και εγώ, δεν μπορούσαν και κάποιοι από τους συνεργάτες μου. Για οικογενειακούς και προσωπικούς λόγους. Ναι, δυσάρεστα γεγονότα έχουν πει άλλωστε. Εντάξει, ήταν και η προεκλογική περίοδος. Και βεβαίως είναι και αυτό. Οπότε το αφήσαμε για φέτος. Θα είναι κάτι πολύ περισσότερο από το στήσιμο μιας εξέδρας με κάποιους να τραγουδάνε ή κάποιους να χορεύουν και αυτά. Ναι, και τελικά πρέπει να το κάνουμε καλά αυτό το οποίο κάνουμε. Γιατί με χαρά βλέπω μία ομάδα η οποία παρουσιάζεται ως το χορευτικό του Συλλόγου Γυναικών της Φολεγάνδρη Πολυκάνδριες. Εντάξει, δεν θα μιλήσω για αυτή τη στολή, γιατί είναι στολή αυτή η οποία φορούν, γιατί εντάξει, δεν είναι δική μας στολή. Θα είναι μία πρόχειρη κατάσταση για να έχουν μία ομοιομορφία. Ναι, θα μπορούσε να το άσπρο μαύρο, αλλά καμία σχέση. Δεν έχει να κάνει καθόλου με την παραδοσιακή φορά. Το έχουμε πει, γιατί έτσι, εδώ πνευματικά δικαιώματα. Καμία σχέση είναι ένα συνοθήλευμα, όπως λες και εσύ. Μία μίξη στοιχείων. Το πουκάμισο από κάπου αλλού, το μαντήλι από κάπου αλλού. Λίγο κυκλάδες. Λίγο επτάνη, θα μου θυμίζει. Και λίγο σποράδες. Τέλος πάντων. Λοιπόν, τα αφήνουμε. Παρ' όλα αυτά, βλέπω ότι τη χορογραφία του 2012, την οποία παρουσίασα στη Σύφνο, εγώ, η οποία δεν είναι και δασκάλα, και με στοιχεία από την άλλη του 2016, αυτήν παρουσιάζουν. Ναι, η αλήθεια είναι ότι του 2017 ήταν κάτι πιο σύνθετο και αυτό δεν θα μπορούσε να παρουσιαστεί. Όχι. Δεν είναι κακία, είναι πραγματικότητα. Θέλει άλλη δουλειά, θέλει άλλες γνώσεις. Χωρίς να πούμε ότι είμαστε
Εμείς δασκάλες χορού δεν είμαστε. Όχι βέβαια. Αλλά η εμπειρία και η ενασχόληση τόσων χρόνων με το κομμάτι αυτό μας έχει κάνει να έχουμε μια διαφορετική αντίληψη των πραγμάτων. Δεν είμαστε ούτε επαγγελματίες χορέστριες, ούτε δασκάλες παραδοσιακών χορών. Όμως όταν τόσα χρόνια ασχολείσαι με κάτι και έχεις τη βασική αντιληπτική ικανότητα και η εμπειρία που έχεις από παραστάσεις που έχεις δει, όχι μόνο δικές σου. Εντάξει. Θα σε διακόψω. Ναι, δεν είναι μόνο αυτό. Είναι και ένα φυσικό ταλέντο στο χώρο, μια φυσική ναι, okay. λύση. Αυτό είναι. Αλλά εντάξει, αυτό το... Να θυμηθούμε ότι είχαμε τον πρώτο μας δάσκαλο, τον Μπάμπη, τον Παναγιωτόπουλο. Ο πρώτος ήταν ο Ανδρέας ο Κατσούρας στην Αθήνα. Εντάξει, ήταν πολύ λίγο καιρό. Ο Μπάμπης ο Παναγιωτόπουλος, που μας συνέχισε μέχρι το 2000, δηλαδή για 10-11 χρόνια, ένας έμπειρος χορευτής και δάσκαλος. Πρωτοχορευτής στη Δωραστράτο, η κυρία Μαρίνα Χριστοφάκη. Σε συνδυασμό. Η οποία όμως Μάνη Χριστοφάκη έχει και ένα πάρα πολύ καλό υλικό να δουλέψει ναι, μαζί μας έτσι στη δική τα της μαθήματα της, τα μαθήματα από του Μπάμπη σε συνδυασμό με παραστάσεις που βλέπαμε εκείνα τα χρόνια στη Δώρα Στράτου. Ή του συμμετείχαμε. Εσύ κιόλας. Ναι, εντάξει. Ναι. Γιατί δεν το λες. Δεν χρειάζεται να το πω. Ότι το λέω εγώ. Ναι, και στη Δώρα Στράτου όμως που βλέπαμε. Συγγνώμη τώρα θα σου απευθύνω το λόγο έτσι. Βρε Μαρίνα. Άλλοι το τίποτα το κάνουν σπουδαίο. Δεν έχω ανάγκη εσύ, να καθίσω. Ναι, να το λέω εγώ όμως. Μα είναι γεγονός. Όχι, Μαρίνα. Είναι αποδείξεις. Αυτά είναι τεκμήρια. Με συγχωρείς πάρα πολύ. Γιατί όταν υπάρχει αμφισβήτηση, εντάξει, κάπως πρέπει και εμείς να το αποδείξουμε. Μα, έτσι δεν είναι. Συγγνώμη. Εγώ, ό,τι κάνω πέρα από τη δουλειά μου, το κάνω γιατί το αγαπάω. Το ίδιο και εγώ. Τους παραδοσιακούς χορούς τους κάνω γιατί το είχα μεράκι, μου αρέσανε και το έκανα για την ευχαρίστηση στη δικιά μου και την ψυχή μου. Ναι. Τώρα. Ένα λεπτό όμως. Δεν έχω αποδείξει κάτι σε κάποιον. Ένα λεπτό. Μέχρι εδώ συμφωνώ και το ίδιο ισχύει και για εμένα. Όπως και αυτό το οποίο κάνουμε ίσως γιατί αγαπάμε. Ίσως να το παρουσιάζανε πήγαινε να πιέσουν δουλειά στα δασκάλα χώρου. Όχι. Δεν είναι όμως έτσι. Το κάνεις επειδή σου αρέσει, αλλά όταν χρειαστεί το βάζεις στο τραπέζι ως αποδεικτικό στοιχείο. Είναι εντάξει. Καλείσαι. Γιατί δύο όψεις έχουν όλα τα νομίσματα. Λοιπόν, προφανώς και το κάνουμε επειδή μας αρέσει, το αγαπάμε. Ίσως και γι' αυτό έχω. Αλλά παρακολουθούσαμε παραστάσεις και άλλων χορευτικών ομίλων όλα τα χρόνια. Τα τελευταία 30 χρόνια. Και ίσως και γι' αυτό. Ναι, τόσο. Και ίσως και γι' αυτό αυτό μας έχει. Δεν έχω πρόβλημα, αστειευόμαι. Και ίσως και όλο αυτό μας έχει δημιουργήσει. Μας έχει δώσει μια σφαιρική εικόνα του πράγματος και μπορούμε να κρίνουμε, να δούμε τι είναι πιο όμορφο, ναι, τι είναι έχουμε χαριτωμένο, τι είναι. Σωστό, ότι κολλάει ωραία στον χώρο, ότι είναι λάθος, ότι είναι εκτός ρυθμού. Γιατί είναι και η αντίληψη του χώρου. Εντάξει, η αντίληψη και η ενασχόληση με το αντικείμενο. Προφανώς. Και βέβαια και η συναναστροφή με ανθρώπους του χώρου, αλλά η ουσιαστική συναναστροφή, όχι η ευκαιριακή συνέβρεση να βγάλω μια φωτογραφία, όχι, όχι, είμαι εδώ, αυτό. Συνοδεύω αυτό και κάνω αυτό και το χορευτικό λίγο από εδώ και λίγο από εκεί. Όχι. Έχουμε φιλίες στον χώρο και οι άνθρωποι αυτοί μοιράζονται τις γνώσεις τους μαζί μας και εμείς τις ρουφάμε. Σήμερα συζητούσα με μία... Γιατί, ξέρετε, εγώ πρωτίστως έχω φίλους και η Μαρίνα. Έχουμε φίλους. Δεν μας ενδιαφέρει ο κύριος Αμυράς, μας ενδιαφέρει ο Γιώργος. Δεν μας ενδιαφέρει ο κύριος Κατσότης, μας ενδιαφέρει ο Περικλής. Όχι ο κύριος Πετρόπουλος, ο Μιχάλης. Όχι ο κύριος Κωνσταντινίδης, ο Παναγιώτης. Όχι η κυρία Ντουκίεβιτς, η Τζέση, η Ευγενία. Όχι, δηλαδή είναι άνθρωποι, όχι ο κύριος Γεωργούλης, ο Κώστας, το είναι άνθρωποι με τους οποίους έχουμε φιλία ουσιαστική. Και γι' αυτό έχουμε και συνεργασία αποτελεσματική. Τους ακούμε, ξέρουμε μέχρι που φτάνουμε εμείς και ξέρουμε τι μπορούμε να καταλάβουμε. Και σεβόμαστε τις γνώσεις τους, αλλά δεν τους την εμπειρία τους. Και όχι προς Θεού, δεν τους εκμεταλλευόμαστε. Σήμερα σε χρειάζομαι εδώ, αυτό και αύριο που σε είδα, που σε ξέρω. Όχι. Είναι σχέσεις με ρίζες το χρόνο. Και σήμερα λοιπόν μιλούσα με μια αγαπημένη φίλη, εγώ τη λέω το Ρενάκι, την Ειρήνη, τη Βραχάμη, αυτή τη σπουδαία φωνή, τη σπουδαία καλλιτέχνητα, τη σπουδαία φωλεγάνδρια. Η οποία και αυτή ορμόμενη μόνο από την αγάπη, δηλαδή από την αγάπη της, παρακινούμενη από την αγάπη της για τον τόπο μας, προσφέρει τα μέγιστα. Είτε αυτό λέγεται να κάνει την ξενάγηση στο μουσείο. Για το μουσείο, το λαογραφικό
είναι η Ειρήνη Βραχάμη και ξέρω τι λέω. Εδώ πάρα πολλά χρόνια ο Μάρκος Σουβένιος της το είχε εμπιστευτεί να το ταξιδεύει. Και πριν είμαστε εμείς και ξέρω πάρα πολύ καλά τι κάνει η γυναίκα και τώρα είναι αυτή. Δεν βλέπω εγώ ούτε πολιτιστικούς, ούτε εκπολιτιστικούς. Βλέπω έναν άνθρωπο ο οποίος επί της ουσίας είναι εκεί, έκανε ό,τι κάναμε κάποτε εμείς. Mm. Λοιπόν. Επειδή λέγαμε γιατί έχουμε κάνει. Ναι. Μου λες τι έχουμε κάνει. Παιδάκι ήμουν που μας κουβάλαγε ο Μάρκος Σουβένιος. Όχι, δεν μας κουβάλαγε. Ναι. Προσφερθήκαμε και αυτό θα το τονίσουμε. Εγώ ναι. Ήμουν και. Πιο μεγάλη, εγώ ήμουν πιο μικρή. Ανέβαιναμε κάθε μεσημέρι από την Αγκάλη με τα πόδια. Όσοι έχετε πάει Φολέγανδρο, ξέρετε και όσοι είστε στη Φολέγανδρο. Ναι, αλλά δεν τι είναι πώς για ήταν ένα τότε. Παιδί να ανεβαίνει με στη ζέστη όχι, όμως αυτό, με τα πόδια. Όχι, όχι σε αυτό το ποταμό τώρα τη Αγκάλη. Στον παλιό ποταμό. Όχι, δεν είναι. Ναι, 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 να πηγαίνουμε τα βραχάκια να περάσουμε εκεί πέρα τα νερά. Λάσπε, και πώ θα κατεβεί μετά. Και το βράδυ πώ θα κατεβεί. Τέλο πάντων. Και πηγαίναμε γιατί εκείνα τα χρόνια και ήταν μαζί μας, ερχόταν και η Εφθαλία. Την εκπαιδεύσαμε, την Εφθαλία ήταν λιπόμενη, βεβαίως, ερχόταν εκεί. Ναι, και ερχόταν να μάθει γιατί το κόλλησε δεν ήξερε και αγγλικά, να της μάθουμε πέντε λέξεις, να μπορεί να λέει να συνεννοείται. Αυτά, εμείς δεν έχουμε κάνει κάτι, μα δεν θα καθίσουμε να το πούμε ποτέ αυτό. Δεν είναι κάτι που θα το πω και θα πω, α, κοίτα τι είχα κάνει εγώ. Ναι, έρθει η ώρα να τα πούμε, γιατί ξέρεις τι, όχι, όχι, πραγματικά, και το άσχημα, πρέπει να συστηθούμε και πάλι, ναι, και θυμώνω γι' αυτό. Ξέρεις τι με ενοχλεί πάρα πολύ, ότι πολλοί από αυτούς που από τους οποίους βάζουν υποψηφιότητα, τα νέα παιδιά, πολλοί από αυτούς δεν ξέρουν την ιστορία του τόπου μας. Ω, ναι, το διαπίστωσα. Δεν έχουν δηλαδή δεν έχουν μνήμες, δεν έχουν καθίσει να ασχοληθούν, δεν ξέρουν το παρελθόν. Δεν μπορώ να τα καταλάβω. Συγγνώμη, ένα λεπτό. Σε διακόπτω, αλλά πρέπει λίγο να πω κάτι. Ναι, προφανώς. Δεν μπορούμε να τους καταλογίσουμε το γιατί δεν είχαν γεννηθεί τότε. Αλλά διαβάζεις να μάθεις. Ακριβώς. Και ρωτάς. Και σέβεσαι και διαβάζεις. Και αυτό το λέω και σε ένα πολύ συγκεκριμένο υποψήφιο, το είπα και την προηγούμενη φορά, ο οποίος με ρώτησε αυτό το ανεκδίκητο, πώς ξέρουμε τι τον υποψήφιο από την άλλη πλευρά, έτσι από Φολέγανδρος για όλους. Πώς ξέρουμε εμείς τι γινόταν 400-500 χρόνια πριν. Ναι, πρέπει να συστηθούμε τελικά. Δεν μας ξέρετε. Ίσως δεν πήγαμε και εμείς στη διαδικασία, γιατί θεωρούσαμε όχι το δεδομένο το αγαθόν της προαιρέσεως. Δηλαδή, το καλοπροαίρετο, όπως μάθαμε εμείς. Αλλά τελικά δεν είναι έτσι. Είναι αυτό το οποίο επεσήμανα και την προηγούμενη φορά. Ότι η εγκύτητα φέρνει την οικειότητα, η οποία δεστρεβλώνει την πραγματικότητα. Ναι, όταν σε κοιτάω από πολύ κοντά, δεν βλέπω. Ναι. Έλα, μωρέ, η Φωτεινή, η Μαρίνα του θείου του Γιώργου. Να το ξαναπώ, ότι δεν είμαστε μόνο αυτό. Δεν μου αρέσει να λέω τι είμαι και τι δεν είμαι. Ξέρουν όσοι μας βλέπουν και μας βλέπουν και τι είμαι και ποια είμαι και για τη Μαρίνα. Επειδή όμως βλέπω πάρα πολλούς να το κάνουν και αυτό το τίποτα να γίνεται κάτι, ναι, και να δηλώνουν είμαι αυτό και είμαι εκείνο, θα πω, εντάξει, όπα, πώς το λένε οι μαθές, όπα κάπου. Λοιπόν, δεν το έκανα, εμάς μας έμαθε ο πατέρας μας, είναι έτσι μια εκβαθέων, είπαμε, εξομολόγηση, να μην περιαυτολογούμε, να μην λέμε, αλλά το γεγονός όμως ότι να μην ναι, και ότι χτυπηθήκαμε κακόβουλα, μας αναγκάζει να το κάνουμε. Δηλαδή πρέπει να σας πούμε ποιες είμαστε. Ωραία. Να τα πούμε λοιπόν. Τι να κάνουμε, να βγάλουμε και τα βιογραφικά μας. Μπορώ να μην γράψω μόνο το φέτος γεννήσω. Αν δεν, δεν έχει νόημα. Να το γράψω. Έλα, 1η Ιουνίου του 1968. Το είπα. Αυτό θα ήταν και το πιο δύσκολο σημείο για εμένα. Αλλά το... Λοιπόν, έτσι για να το ελαφρύνω λίγο. Λοιπόν, και για να επανέλθω, έχεις να πεις κάτι πάνω σε όχι, αυτό, άλλο. Ναι, έχω να πω ότι δεν έχω, και επιμένω σε αυτό, ότι όποιος θέλει να μάθει κάτι για μένα, κάτσε να ας ρωτήσει. Για τους πιο παλιούς, οι παλιοί θα με ξέρουν πιο καλά από τους νέους. Ότι έρχονται ξένοι και μας συστήνουν στον τόπο μας, εντάξει, έγινε και ένα περιστατικό φέτος. Εγώ θα πω ότι φέτος, πριν μερικές μέρες συγκεκριμένα, μέσα στη εβδομάδα, δεν θυμάμαι τώρα ποια μέρα, έλαβα ένα μήνυμα αργά το βράδυ στο κινητό μου. Ναι, αργά το βράδυ στο κινητό μου. Από έναν φίλο και πελάτη από γειτονικό νησί, ο οποίος με ρώτησε. Με ρώτησε. Τι γίνεται, μου λέει, στο νησί, τι είναι αυτά που βγαίνουν και λένε και κάθονται και μιλάνε. Μην δώσω ονόματα, μην δώσω ονόματα, ναι. Και του είπα ότι. Με όλο το σεβασμό, τον άνθρωπο αυτό τον ξέρω 25 χρόνια. Από την επαγγελματική μου, από τον επαγγελματικό μου χώρο. Με γνώρισε όταν ήμουν 25 ή με 52, έχουν περάσει 26 χρόνια, με ξέρει από μικρό κοριτσάκι. Και το απάντησα ότι κύριε Τάδε, με όλο το σεβασμό στο πρόσωπό σας, δεν θα πω σε λεπτομέρειες.
κάθε νόημον άνθρωπος μπορεί να καταλάβει τι συμβαίνει. Και τώρα σταμάτησα εκεί και μου λέει: έχεις δίκιο, Μαρίνα μου. Μαρίνα μου, μιλάει ο άνθρωπος σαν να είμαι παιδί του. Ένας πολύ σοβαρός άνθρωπος και όχι τυχαίος. Ναι. Και θέλω λοιπόν να πω μα ότι. Και οι άνθρωποι που μας ακούνε τελικά, και δεν είναι τυχαίοι. Τελικά, αυτοί που βγαίνουν και μιλάνε και λένε ότι α, το νησί μας ντροπιάζεται. Μήπως ντροπιάζεται περισσότερο με αυτό που κάνετε, που βγαίνετε και τα λέτε έτσι, με αυτόν τον τρόπο. Γιατί τα ενίκω μία ενδύμα και τέλος-τέλος που λέμε και εμείς και κάτω, αυτά είναι ντροπής πράγματα. Ναι, ναι. Βρείτε τα μεταξύ σας και ξαναλέω, όσοι έχετε να προσάψετε κάτι στην τωρινή δήμαρχο και στην τωρινή διοίκηση, δεν είναι τρόπος να βγαίνω και να τα λέω στο Facebook. Αυτό το φάτσο βιβλίο έχει κλείσει σπίτια. Δηλαδή, βγαίνω και τα λέω και κάνω τι. Και γυρίζω βιντεάκια και κάνω τι. Άμα είμαι, υποβάλλω υπομνήματα, στέλνω επιστολές, διαμαρτύρομαι, πάω σε ανώτερα τάξη πρόσωπα, δηλαδή σε, πιο υψηλό βαθμό. Από το Δήμο πάνε, η περιφέρεια, από την περιφέρεια πάμε στην κυβέρνηση, άμα βλέπετε κάτι. Το να κάθόμαστε και να μιλάτε και να λιπόσαστε τους υποψηφίους που βάζουμε την κυρία Παπαδοπούλου. Ή εμάς. Οι οποίοι θα σας ψηφίσουμε. Ναι, δηλαδή εντάξει, κρατήστε το. Το άλλο ανεκδίγητο το οποίο κάπου διάβασα, γιατί τώρα να η κακιά εδώ. Δεν θα πέσουν κάποιο, και είναι και το οικογενειακό μας περιβάλλοντος. Ναι. Έγραψε ότι δεν θα πέσει στο επίπεδό σου. Δεν αγαπητέ, πειράζει. Στο όνομα τη συγγενεία, αγαπητέ, γιατί ναι. Δεν πω αγαπημένη. Έχω και ξέρεις ποιος είσαι εσύ, γιατί θα το δεις κιόλας. Έχω να σου πω ότι για να γίνει αυτό, να πέσει στο επίπεδο της Μαρίνας, θα πρέπει να καταργηθούν όλοι οι φυσικοί νόμοι, να αποτύχει το πείραμα του ΣΕΡ ή να αποδείξει. Τελικά το τελείωσε το Μετσόβιο. Λες, και αυτό. Αφού μου άρχισε και μόλις φυσικές τώρα. Mm. Ναι. Λοιπόν, αυτό δεν γίνεται. Δηλαδή, πραγματικά δεν γίνεται. Να αλλάξει η γη πόλους, δηλαδή. Και, ναι, μην μα λυπάστε, δεν έχουμε ανάγκη τη λύπηση σας. Εμείς τουλάχιστον αυτοί που βάζουμε με την κυρία Παπαδοπούλου είμαστε σταθεροί στις επιλογές μας, στις πεπιθήσεις μας και στην πολιτική μας, οι περισσότεροι. Στις ιδέες μας, στις αξίες μας. Στις αξίες μας. Δεν είμαστε. Εγώ άνθρωπο που κατηγορώ τη μία μέρα, την άλλη μέρα δεν τον αγκαλιάζω. Όχι βέβαια. Έτσι, εκτός και μου ζητήσει συγγνώμη. Εκεί και να του ζητήσω. Και να την εννοεί. Και αν έχω φταίξει θα του ζητήσω, αν έχει φταίξει και να την εννοεί. Αλλά. Τη μια μέρα να λες τα έτσι, ότι δεν έχουν πρόγραμμα, δεν. Και θα πω και κάτι άλλο. Και εσύ που κάθεσαι και τα λες και ξέρεις ποιος είσαι, δεν θα σου πω το όνομά σου, ξέρεις πολύ καλά, προηγήθηκες αυτόν. Γιατί δεν σε ακολούθησαν αυτοί, παρά έκανες εσύ πίσω για να βγουν αυτοί μπροστά. Απλή, χαζή, απορία Μαρίνας. Εσύ, και μη μου πεις ότι φοβήθηκες για τη ζωή σου, τις απειλούσαν, γιατί δεν είδα ούτε 17 Νοέμβρη, ούτε πυρήνες της φωτιάς. Ούτε Κόζα Νόστρα, μάφια και ιστορίες. Ναι. Αυτά είναι. Και θα μπορούσαν και προποκάτσι. Αυτά είναι. Δεν είναι και το θέμα. Ένα λεπτό. Θα σε σταματήσω για ένα και μόνο λόγο. Καλά. Γιατί. Ξέρω και προφανώς έχουν καταλάβει και όσοι και αναφέρεστε. Θα σου πω ότι. Να μην μας λυπάτε. Ναι. Αφήστε εμάς να λυπηθούμε τους εαυτούς μας. Θα πω, λοιπόν, εσύ λυπήσεις τον εαυτό σου. Ναι, είσαι πιο σκληρή τώρα από μένα. Όχι, είμαι, γιατί δεν μπορώ να ακούω έναν άνθρωπο να μου λέει ότι με λυπάται επειδή έκανα μια επιλογή πολιτική. Ωραία. Να πω λοιπόν κάτι. Να πω ότι είναι ένα παραπλανημένο άτομο. Να το πω. Ας μην τον μπουσουλάτε, ας κάνει μια επεξεργασία. Όπως αυτό το άτομο όμως, θα σου πω και κάτι. Στο οποίο αυτό το άτομο εγώ όμως, επειδή έχω μιλήσει μαζί του. Και εγώ έχω μιλήσει. Ναι, και ξέρω. Ακριβώς. Είναι ένα πολύ καλό παιδί. Αλλά είναι ένα παιδί που τελικά νομίζω ότι τον εκμεταλλεύτηκα. Ω, πάρα πολύ. Και σαν, αλλά και σαν και αυτόν και το άλλους. Λέω γιατί είναι ένα παιδί που έχει μεγαλώσει μέσα στο σπίτι μας. Και έχει και αρχές, ναι, έχει και αξίες. Και ευγένεια και ήθος. Ναι. Και χαραμίζει τον εαυτό του. Και τι κρίμα, θα επαναλάβω, να μην έχεις ολοκληρώσει πλέον σου και να μην είσαι μαθητής μου. Θα ήταν όλα αλλιώς. Λέω το ίδιο πράγμα το οποίο το είπα και στην τηλεφωνική μας. Αλλά μην λες κουβέντες, παιδί μου. Λέω, ό,τι λέω. Και κατηδίαν, θα το πω και δημοσία. Δεν έχω να κρύψω κάτι, σας είπα. Έχω ένα πρόσωπο, μία γλώσσα και είναι αυτή. Να πω λοιπόν όμως ότι σαν και αυτόν και άλλοι, και δύο παιδιά της καρδιάς μου, με το ένα μίλησα, με το κορίτσι μου κιόλας και είπα κάποια πράγματα. Μου λέει ο χρόνος θα δείξει. Ξέρω ότι θα με δικαιώσει. Και ξέρω ακριβώς, δηλαδή, αυτό το οποίο βλέπω είναι ότι κάποιοι αιμονικά προσπαθούν να αναρριχθούν στην εξουσία, χρόνια τώρα. Αλλάζουν κάθε φορά τον περίγυρο. Γιατί έρχονται οι νεότεροι, ναι, οι οποίοι δεν γνωρίζουν. Ναι.
παλαιότεροι είτε φεύγουν, είτε ακολουθούν πάνω από εκεί, είτε παραμερίζονται, είτε από μόνοι τους, είτε τους παραμερίζουν και οι επικεφαλείς. Και αλλάζουν τα κοστούμια, τις περούκες, τις φενάκες και προχωρά. Και στον καθένα από τους νέους λένε ό,τι θα ήθελε να ακούσει. Α, πάμε όλοι μαζί. Α, είμαστε ομάδα. Πρόσεξε τώρα αυτά, πώς τα λέει, κάτσε να δεις πώς τα λένε, τα τσιτάτα, περίμενε. Ναι, και θα είμαστε ομάδα. Δεν είμαστε ομάδα επειδή δηλώνουμε έτσι, δηλώνουμε ομάδα. Ομάδα μας κάνουν κοινές στοχεύσεις, κοινή γλώσσα, κοινή προσέγγιση στα πράγματα, κοινή οπτική, δηλαδή κοινή θέαση. Δεν γίνεται έτσι. Πώς. Δεν μιλάμε για τις κομματικές προτιμήσεις, μιλάμε για τη γλώσσα την οποία μιλάμε και δεν μιλάμε ούτε για τις εγκύκλιες σπουδές. Μα στην τοπική αυτοδιοίκηση ναι, δεν μπαίνει. Ναι, αλλά και πάλι λέω, να ξέρουμε, να μπορούμε να ομονοήσουμε και να πούμε ότι ξέρεις, αυτό θα το κάνουμε έτσι. Λοιπόν, δεν γίνεται να συνεργαστούν εκ των πραγμάτων τόσο ετερόκλητα στοιχεία. Δεν γίνεται. Δείτε τι συμβαίνει στο συγκεκριμένο κόμμα. Δείτε. Επίσης, και άρχισα να με χαιρόμαι. Το ίδιο θα γίνει. Να πω και κάτι μα άλλο. Μα είναι θέμα. Συγγνώμη, γιατί. Κοίτα να δεις, βρε Μαρίνα, όταν ξέρεις ιστορία και επιμένω σε αυτό, όταν ξέρεις ιστορία, μπορείς να ξέρεις και πολιτική ή τουλάχιστον μπορείς να έχεις μια προσέγγιση στην πολιτική. Και μιλώντας για ιστορία, σαν σήμερα γίνει ναυμαχία της Αλαμίνας, να το πω και αυτό, 480. Λοιπόν. Αλλά κοίτα πώς έρχεται πραγματικά και με δικαιώνει ο χρόνος. Το βλέπουμε να συμβαίνει. Τι γίνεται με τα ετερόκλητα στοιχεία. Και σταματάω. Λοιπόν, εδώ. Να πω κάτι για την κυρία Παπαδοπούλου. Άκουσα πρόσφατα σε μια συγκέντρωση ότι κάποια από τα άτομα που την υποστήριζαν στην προηγούμενη τετραετία αποχώρησαν γιατί η κυρία Παπαδοπούλου είχε συγκεντρωτική διοίκηση. Δηλαδή, κρεμάζευε όλες τις εξουσίες και όλες τις αποφάσεις στα χέρια της χωρίς να δίνει αρμοδιότητα. Το άκουσα κι εγώ. Και λέω κι εγώ. Ξανά πάλι. Εγώ να πω ξαναρωτάω. Αυτό το καταλάβατε τώρα στα τελευταία 4 χρόνια δεν το έκανε, δηλαδή με την πέρασαν 4 χρόνια να το καταλάβετε. Στα γιατί... 4 χρόνια, τους τελευταίους μήνες. Ναι, μήνες, ναι. Δεν το καταλάβατε τον πρώτο χρόνο. Το δεύτερο, τον τρίτο. Ήταν πολύ απασχολημένη. Όχι, Μαρίνα, μου ήταν απασχολημένη. Είπαμε μηνών διαβουλεύσεις για να τα βρουν. Ναι, αλλά όταν όμως έχεις αυτό στο μυαλό σου, δεν σου δίνει αρμοδιότητα ο Δήμαρχος και σε αφήνεις να παίξω και διαφωνείς με αυτό, παρετήσε. Βγάζεις φορά παρτίδα τα κακό σκήμενα και τέλος μαζεύω και 2-3-4 άλλους παρατούμε και διαλύει το συμβούλιο. Κάνει κάτι άλλο. Βέβαια. Δεν καθόμαστε και λέμε ναι, υπογράφουμε όλες τις αποφάσεις, δεν αντιδρούμε πουθενά και μόλις τελειώσουν η τετραετία, 3-4 μήνες πριν, τα υπολογίζεις, τα φτιάχνεις, τα φέρνεις από εδώ, τα φέρνεις από εκεί, τα μαγειρεύεις και λες βγάζω το δικό μου συνδυασμό. Εγώ ξέρω ότι όποιος έχει τα κότσια και φοράει και παντελόνια, έτσι το λέω εγώ, τα λέω λίγο μάγικα. Τα λέει λίγο στα εκεί, δεν είναι σε εσένα, εγώ μπορώ. Ναι. Φεύγει. Λέει τις αλήθειες του, τα βγάζει φορά παρτίδα όλα και σηκώνεται και φεύγει. Τουλάχιστον να σώσει την δική του αξιοπρέπεια. Μα είναι και αυτή μια στάση σου, να σώσει την δική του αξιοπρέπεια. Διαφωνώ με κάποιον, δεν κάθομαι μαζί του. Διαχωρίζω τη θέση μου. Λέω εγώ με αυτό δεν κάθομαι. Διαφωνώ γιατί το ένα, γιατί το άλλο, γιατί το άλλο. Έτσι. Όχι στο τέλος, έχουν περάσει 4 χρόνια, έχουμε υπογράψει τα πάντα και επειδή λες. Γιατί να μην βγω κι εγώ δήμαρχος. Καλά θα περάσω, να διοικώ. Καλά θα περάσω εισαγωγικά. Α, τώρα που το λες, γιατί να γίνω κι εγώ τραγουδίστρια. Όχι, γιατί. Άστο. Γιατί. Είναι αυτό που λέγαμε το καθένα σε αυτά που ξέρει. Να, σήμερα μίλησα με τη φίλη μου την Ειρήνη τη Βραχά, με αυτή τη σπουδαία καλλιτέχνη. Τη σπουδαία, είναι πραγματικά τεράστιο κεφάλαιο και αναξιοποιείται γιατί θα λέγαμε. Αν σου πω και κάτι, δεν μπορείτε να την αξιοποιήσετε οι υπόλοιποι γιατί. Θέλει και μια άλλη πλαίσια. Και να πω και κάτι άλλο. Ένα λεπτό και σύντησαν κάποια. Ναι, αλλά κοίτα τώρα. Να, δεν έπρεπε να το κάνω. Έπρεπε να το πάρω πάνω μου το τραγουδιστικό κομμάτι. Και να πω και κάτι άλλο για την Ειρήνη. Λέγαμε πριν για την Ειρήνη και το μουσείο. Μην ξεχνάτε ότι η Ειρήνη ξέρει και πράγματα από παλιά. Δηλαδή έχει και δικές της εμπειρίες για να πει όσον αφορά τα αντικείμενα του μουσείου και τη συνείδηση. Όσον αφορά στα αντικείμενα, ξέρει πάρα πολλά. Οπότε είναι μεγάλο κεφάλαιο και για τη μουσική παράδοση. Ναι, προφανώς. Αλλά δεν είναι σε μια εξέδρα να τραγουδήσει. Όχι, όχι. Κάνει διαφορά όταν ξέρεις πώς. Δεν είναι αρκετά. Ναι. Εντάξει. Ας κάνουμε κάτι. Μα ου παντός, έλα τώρα, άσε να ευλογήσουμε.
Λοιπόν, ναι. Λυπάμαι ειλικρινά που φέτος δεν μπορέσαμε να σας παρουσιάσουμε. Το λέω για όσους πολλούς το ζήτησαν. Εντός και εκτός το λέγαμε. Ξέρεις, θα κάνουμε, θα μιλήσουμε με τον Δημήτρη. Μόλις μας φτιάξει το θέμα με το βιντεάκι, θα βάλουμε την παράσταση, ναι, την παράσταση σε playlist καθότι δεν τη βλέπω. Ωραία. Και όχι μόνο, και από άλλες εκδηλώσεις του Σύριου, γιατί πραγματικά για να επανέλθω, δικά μας χορευτικά λέει και μουσικά σχεδόν. Άρα δικά σας εννοείται με δικούς σας. Άρα δεν είναι φωλεγάνος για όλους. Γιατί ο Σύριος είναι εδώ. Το ξαναλέω. Εντάξει. Άρα, τι εννοούσε χορευτικά του Δήμου. Να πω βέβαια, όντως δέχομαι και τη δική μου λιγοριά. Ναι, επειδή δεν το είχα, δεν το έχω με όλο αυτό το επικοινωνιακό έτσι, την εξωστρέφεια αυτού του είδους. Να χρησιμοποιώ πάλι τη λέξη εξωστρέφεια. Αλλά να πω ότι όμως υπονομευτήκαμε και πάρα πολύ. Βέβαια και από τους δικούς μας δεν αξιοποιήθηκαμε και όσο θα έπρεπε. Αυτό συζητούσαμε και με τη φίλη μου την Ειρήνη Βραχάμη. Αλλά. Εντάξει. Υπάρχουν και άλλοι χώροι και άλλοι. Μας ξέρουν όμως παντού αλλού. Λοιπόν. Εγώ αυτά τα οποία είχα να πω τα είπα στο θέμα αυτό. Αλλά. Θα ήθελα να σου πάρω μια συνέντευξη. Είμαστε οριακά. Έχουμε 2-3 λεπτά. Δεν 2-3 λεπτά. Ωραία. Γράψε μου τις ερωτήσεις, στείλεις μου ένα mail για να βγάλω όσες σωστές απάντησες. Έτσι κάνουμε. Στα ψυχέ και φτιαχτώ και τέτοια. Ναι, πώς τι. Κάθε. Εγώ και από εδώ. Κάθε πρόσωπο που πολιτεύει. Εγώ και από εδώ θα το πω. Θα ήθελα πάρα πολύ, πάρα πολύ, εάν και εφόσον μπορεί και στο έχω ζητήσει, στην επόμενη εκπομπή, η οποία θα είναι και η τελευταία μας, να έχουμε την κυρία Παπαδοπούλου. Η τελευταία μας εκπομπή πριν τις εκλογές, ναι, όντως, ακούστηκε κάπου. Την κυρία Παπαδοπούλου, την Εφθαλία, τη δήμαρχό μας, έπρεπε να πω έτσι, ναι. Ναι, τουλάχιστον σε μια τηλεφωνική συνάντηση. Ναι, ή μέσω Skype, θα δούμε τώρα, ναι, έχουμε πει κάποια πράγματα και με τον κύριο Πετρόπουλο, τον Δημήτρη, τον αρχηγό εδώ, τον Τζι. Την κυρία Φανή Παπαδοπούλου, τη γραμματέα του ΣΥΡΙΟΥ, τι να την κάνουμε εδώ πέρα, στο γύρισμα μόνο θα είναι. Θέλει τέτοια επισημότητα να φέρω και την γραμματέα του ΣΥΡΙΟΥ. Να μην σου πω ότι πρέπει να έχουμε και απόλυτα άλλα κανάλια. Επειδή δεν είμαστε πολλά καλά κανάλια, είμαστε ένα, θα βάλω 5 δημοσιογράφου. Θα φέρω και τον Παναγιώτη, τον Κωνσταντίνο. Ωραία, να σε παίξουμε σε πολύ. Παναγιώτη, σε παρακαλώ πολύ, δεν μου φορά, έλα να πάρει συνέντευξη. Να φάνει έτσι. Γιατί είναι επικοινωνιακό αυτό. Να φάνει γιατί θεωρείς ότι εγώ δεν θα μπορέσω. Όχι, θέλω να έχω πει πολλά. Να μου κάνετε μια ερώτηση, μια ερώτηση. Να την άξω, Μαρίνα. Δεν είμαι προφανή. Όχι, όχι, εντάξει. Λοιπόν, και ξαναλέω τώρα εγώ. Τι συνέντευξη θα μου πάρει. Πόσα καπατά τα πλήκτρα και θα μου παίρνει συνέντευξη. Ερωτήσει θα σου κάνω, Μαρίνα, αλλά θα σα τι πω. Θε να μου κάνει μια ερώτηση τώρα. Να με θέλω. Πε μου. Σύντομα, μία. Ωραία. Μία. Τι διαφορετικό θεωρεί ότι. Διαφορετικό. Βάλε εσύ το πρόσημο, θεωρείς ότι εσύ μπορείς να φέρεις στο Δημοτικό Συμβούλιο. Τι διαφορετικό. Ναι, δηλαδή δεν ξέρω πόσο διαφορετικό είναι, γιατί δεν ξέρω τι επικρατούσε στο Δημοτικό Συμβούλιο μέχρι στιγμής. Ναι. Α, μέχρι γιατί τώρα. Είπες για την αρχή του ενός. Κοιτάξτε, να σου πω κάτι. Όταν αυτός ο ένας είναι και ο πλέον αποτελεσματικός, δεν είναι κακό, ξέρετε. Και ο Περικλής το έκανε. Βέβαια, ναι. Εκείνος βέβαια έκανε τους Αθηναίους να πιστεύουν ότι συναποφάσιζαν, αλλά τελικά εκείνος ξέρει καλύτερα. Δεν είχε και πολλούς συνεργάτες άξιους η κυρία Εφθαλία Παπαδοπούλου. Θέλω να πιστεύω ότι τώρα αυτό θα θεραπευτεί και θα έχει τους συνεργάτες τους οποίους θα μπορέσει και να χρησιμοποιήσει και οι οποίοι να τις αξίζουν πραγματικά. Και η αλήθεια είναι ότι εδώ θέλω να κάνω και μία επισήμανση, θα πω, δεν μου αρέσει να πω ούτε παρένεση, ούτε συμβουλή, ούτε υπόδειξη. Καλό είναι για το καλό του τόπου μας να ψηφίσουμε με κριτήρια. Μου κάνεις μια ερώτηση. Ναι, με κριτήρια. Αντικειμενικά όσο γίνεται, όχι οικογενειοκρατικά. Δεν θα ψηφίσω την αδερφή μου, θα ψηφίσω έναν άνθρωπο ο οποίος εγώ ξέρω πολύ καλά τι μπορεί να φέρει, τον οποίο ξέρω πολύ καλά τι μπορεί να κάνει. Απλώς θέλω να το πει και η ίδια. Αλλά ξέρω και γιατί θα την ψηφίσω και τι περιμένω από αυτήν και πώς θα την ελέγξω και πώς μετά από αυτήν εδώ την εκπομπή, πώς το λένε, θα τη δώσω στεγνά, θα την κρίνω. Θα κάνει τα κουμπάκια και. Λοιπόν, θα απαντήσεις και ξαναλέω,
για να μην μπορεί κανείς αύριο να πει, ούτε κάποιος να πει από την άλλη πλευρά, μα είχες τώρα και δεν τους έβγαλες, δεν τους στήριξες, δεν φροντίσατε να βγάλετε τους ικανούς, οπότε μία από τα ίδια. Ούτε βέβαια και μετά θα μπορεί και η κυρία Παπαδοπούλου και εμείς υπόλοιποι να, ναι, να επικαλεστούμε το ότι δεν. Λοιπόν, μην τις δένουμε τα χέρια και τα πόδια, στη βοηθήσουμε. Εντάξει, και τέλος, ρε παιδιά, αν εκλεγεί και κάποιος ο οποίος ξέρει ότι δεν μπορεί, δεν πειράζει, ας παραιτηθεί προς όφελος του τόπου, του Δήμου και να έρθει μετά στα πράγματα ο επόμενος, ο οποίος, να, αυτό εδώ η αυτοκριτική, ο οποίος μπορεί να είναι περισσότερο αποτελεσματικός από τον ίδιο. Δηλαδή, ας έχουμε και την αυτοκριτική, έτσι, την αυτογνωσία και να ασκούμε την αυτοκριτική μας πριν ασκήσουμε την κριτική. Λοιπόν, πες λοιπόν, Μαρίνα. Ναι, ναι, τώρα είναι όλος ο κόσμος. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι δεν ξέρω τι επικρατούσε μέχρι στιγμή στο Δημοτικό Συμβούλιο. Mm-hmm. Δεν ξέρω αν θα βγω. Αν θα εκλεγείς. Αν θα εκλεγώ. Αυτό τι μπορώ να προσφέρω. Πολλοί θα μου πούνε ότι μα εσύ μένεις στην Αθήνα. Mm. Ζεις και εργάζεσαι στην Αθήνα. Είναι το επόμενο το οποίο θα σου έλεγα. Εγώ θα απαντήσω ότι αυτό που έχω μεγαλώσει με την πεποίθηση ότι για τον τόπο σου μπορείς να προσφέρεις όσο μακριά κι αν είσαι και από ποια θέση κι αν είσαι. Το και ειδικά σήμερα με τα σύγχρονα μέσα. Ναι, σημασία έχει η διάθεση προσφοράς. Σήμερα λοιπόν η τεχνολογία έχει μηδενίσει αποστάσεις και έχει όχι κάνει... εκμηδενίσει, ναι, και έχει δώσει εργαλεία στα χέρια μας για διεκπαιρέωση υποχρεώσεων που γίνονται άμεσα, χωρίς να χρειάζεται να τρέχεις από εδώ, να πηγαίνεις από εκεί. Δηλαδή, ναι, πολλά παιδιά, γίνονται πλέον όλα ηλεκτρονικά. Συγγνώμη λίγο, ο κομπός και ο δέκτης δεν χρειάζεται να είναι στο ίδιο χώρο, έτσι να λέω και ένα κομμάτι. Ναι, σίγουρα δεν έχει τελειώσει τον τρόπο. Όχι, αυτό είναι και στη γλωσσική επικοινωνία. Λοιπόν, θέλω λοιπόν. Οπότε αυτό δεν είναι τροχοπέδι το να μένω στην Αθήνα. Υπάρχουν θέματα που μπορούν να τα τρέξουν στην Αθήνα. Σίγουρα δεν θα μπορώ να είμαι το χειμώνα να πάω να ανοίξω το νερό της αφαλάτωσης για να έχει νερό για πάνω μεριά. Γιατί θα είμαι, ναι, όμως σίγουρα θα μπορώ να, είμαι, να πάω κάπου εδώ, σε μια υπηρεσία, σε ένα υπουργείο, να έρθω σε επαφή με κάποιον σε περίπτωση που δεν μπορεί λόγω κάποιου κολλήματος, η κυρία Παπαδοπούλου ή κάποιος άλλος. Να εκπροσωπήσεις κάπου, φαντάζομαι. Ναι. Το άλλο είναι ότι μπορώ σε συνεργασία με το οικονομικό επιτελείο του Δήμου, την να πω για τον υπάλληλο, άλλη πονεμένη ιστορία από εκεί, η κυρία που διορίστηκε, πήγε, ορκίστηκε, έφυγε, γεια σας. Α, ναι. Υπάρχουν, ναι, υπάρχουν έφυγε με άδεια ανεφοποδοχώρου και, ναι. Ναι, οπότε δεν υπάρχει εκεί πέρα. Υπάρχουν οι άνθρωποι που αντικαθιστούν τους υπαλλήλους που έχουν διοριστεί. Τώρα δεν ξέρω αν αντικαθιστούν ή υποκαθιστούν, γιατί δεν μπορούν να αντικαταστήσουν πραγματικά. Υποκαθιστούν, τέλος πάντων, άρα, αυτό βουλώνουν καλύ... τρύπες στη λαϊκή γλώσσα μέχρι να έρθουν οι διορισμένοι. Μάλιστα. Θα μπορούσαμε να δούμε λίγο τα οικονομικά του Δήμου, διότι λένε ότι είναι, κατηγορούν οι άλλοι, είναι ένας Δήμος υπερχρεωμένος, είναι έτσι, είναι αλλιώς. Υπάρχουν μερικά πραγματάκια που μπορεί να τα δει κάποιος. Αυτό το λέω γιατί εμένα η πείρα μου και η εμπειρία μου από τη δουλειά μου, επειδή είμαι κυρίως σε αυτό το κομμάτι, στο λογιστικό, στο χρηματοοικονομικό και στο δουλεύω σε μια εταιρεία που έχει στο να κάνει... μικρόφωνο για να ακούγεις κάτι. Που έχει να κάνει και με ανίσπρακτες οφειλές και όλα αυτά. Μπορούμε να οργανώσουμε λίγο τα οικονομικά του Δήμου, να βάλουμε μια σειρά, να δούμε τι γίνεται, να... για να μην χανόμαστε. Να γίνει μια καθάριση. Ναι, πολύ ωραία. Μετά, έχω εμπειρία σε θέματα φιλοζωικά, σε θέματα πολιτιστικά, σε θέματα παιδείας όσον αφορά τα σχολεία και όλα αυτά. Στα σχολεία. Στα σχολεία, γιατί έχει να κάνει με την εμπειρία που είχα από το σχολείο και με 15 μελή συμβούλια και όλα αυτά. Και στα φοιτητή, ναι, ναι, και αυτό οργάνω. Στα 15 μελή, ως φοιτητρία, μάλλον ήσουν φοιτητρία, δεν ήσουν σαν. Οπότε... Συν το ότι μετά οτιδήποτε άλλο μου ζητηθεί και μπορώ να το δώσω, θα το δώσω. Κάτι δεν είναι, περίμενε δεν... για τους συνεταιρισμούς να ακούσω. Για τους συνεταιρισμούς θα σου πω ότι δυστυχώς υπάρχει μια φθήνουσα πορεία των συνεταιρισμών στην Ελλάδα, διότι όταν άνθησε ο θεσμός του συνεταιρισμού ήταν διαφορετικές οι καταστάσεις. Ναι, δεν, πλέον και σε πολλά έχουν σταματήσει χρηματοδοτήσεις από τα Υπουργεία. Mm-hmm. Παλιά ήταν, γιατί υπάρχουν τα προγράμματα, τα ΕΣΠΑ, κάποιες λόγω
της παγκόσμιας κρίσης έχουν κοπεί κάποιες επιδοτήσεις, αλλά και πάλι και σε αυτό το κομμάτι, λόγω της εμπειρίας που έχω, που έχω δουλέψει πολύ με τον πρωτογενή τομέα και τις αγροτοπαραγωγικές επιχειρήσεις, ασχολίες με αγρότες, ναι, με τους ανθρώπους. Δραστηριότητες. Έχω πάλι και από εκεί κάποια εμπειρία. Και πάλι μπορούμε να. Αυτό θα το δούμε με τη συνεργασία με τον τοπικό συνεταιρισμό, στα προεδρία κτλ. Ωραία. Σε τι βαθμό μπορούμε να βοηθήσει ο Δήμος. Αυτό είναι άλλο κομμάτι. Αυτό συνήθως το. Ναι, αλλά εμπίπτει στο ναι, αλλά το διαχειρίζεται ο κάθε συνεταιρισμός ανεξάρτητα με τον Δήμο. Όχι άλλο λέγω. Ότι έχει όμως τις γνώσεις, ειδικά για τα μελισσοκομικά. Καλά, δεν είναι μόνο για τα μελισσοκομικά. Εντάξει, αλλά υπάρχουν πράγματα και προγράμματα που μπορεί να του πει. Αλλά αυτό δεν έχει να κάνει με τον Δήμο, δεν είναι δουλειά του Δήμου. Ο συνεταιρισμός είναι ξεχωριστή. Ναι, αλλά οφείλεται και ο Δήμος, Μαρίνα. Οφείλεται και ο Δήμος και σε. Υπάρχει μια συνεργασία και να έχει κάποιο αποτέλεσμα. Δεν μπορεί. Ναι, επίσης όμως μπορεί να επωφεληθεί και ο συνεταιρισμός μέσα από το Δήμο. Ναι, αυτό είπα ότι προφανώς. Όχι, μόνο όχι, ναι. Καταλαβαίνω ότι. Αλλά αυτό εντάξει, είναι δεύτερο, σε δεύτερο επίπεδο. Προέχουν τα θέματα. Μια ισόρροπη σχέση. Ναι. Τα θέματα του Δήμου. Να μπει μια οργάνωση, γιατί δυστυχώς ναι. Η κυρία Εφθαλία Παπαδοπούλου είναι πάρα πολύ αξία γυναίκα, είναι πάρα πολύ δραστηρία, όμως είναι μόνη της. Και είναι μόνη της, όχι γιατί δεν είναι αρμόδιότητα, γιατί κανείς δεν βγήκε προς να πει άστο Εφθαλία, αυτό θα το κάνω εγώ. Ναι, ένα χελιδόνι. Τι περιμένετε, να σας δώσουν homework για το σπίτι, πάρτε αυτό, φτιάξτε το και φέρετε το αύριο. Ποιος βγήκε προς να πει άστο Εφθαλία. Για να μην θα πάρω εγώ τον ασθενή να τον πάω στο καράβι, μην οδηγήσει και το ασθενοφόρο. Αφού έχει μαζέψει και τι καρέκλε, τα ξημερώματα. Ναι, και έχει ανοίξει και τα νερά γιατί κολλάει. Καλά, μεσημέρι. Α πούμε, εντάξει. Θα σας πω λοιπόν και κάτι για να, γιατί το κάθε. Και γιατί θα μου προσάρουν πολύ, μα είσαι στην Αθήνα, πώς ξέρεις τι περνάμε εμείς στο χειμώνα. Ναι, δεν έχω ζήσει χειμώνα. Σε αυτό, άντε πάλι. Αλλά αυτή είναι μια καραμέλα που πρέπει να τη φτύσετε. Γιατί αν εγώ δεν ξέρω τι ζείτε εσείς στο χειμώνα, τότε δεν ξέρουν και πολλοί άλλοι από τους άλλους. Από τον μα άλλο συνδυασμό, που όχι μόνο δεν μένουν στη Φωλέρα το χειμώνα καλοκαίρι, είναι καλά τουρίστες. Είναι σαν να λέμε ότι δεν υπάρχουν κινητά, διαδίκτυο και τέτοια. Τώρα, ενέτη 2023 αυτό δεν είναι επιχείρημα. Αυτό σας εκθέτει. Και ποιος σας είπε ότι η φυσική παρουσία είναι και εχέγγυο αποτελεσματικής προσφοράς. Γιατί είστε εκεί και δεν είστε. Κάποιοι μένετε μόνιμα εκεί και στα συμβούλια δεν είχατε παρουσίες. Τις παρουσίες τις οποίες θα έπρεπε να έχετε. Και σε σημαντικά συμβούλια, έτσι, δημοτικά συμβούλια. Το θέμα είναι ότι τότε δεν θα έπρεπε και αυτοί άλλοι τους ένας συνδυασμό να μπορούν κάποια άτομα ακριβώς. Που δραστηριοποιούνται στην Αθήνα. Και μένουν το χειμώνα στην Αθήνα. Δεν μένουν όλοι στην Φολέγανδρο. Μπορεί να δραστηριοποιούνται επιχειρηματικά στη Φολέγανδρο, αλλά δεν μένουν όλοι μόνιμα και το χειμώνα στη Φολέγανδρο. Μένουν σε ζών. Τι πάνε να πει αυτή, δηλαδή, γιατί να ισχύει για μένα αυτό και να ισχύει και τους άλλους. Ναι, κάτι θέλω να πω τώρα, δεν το θυμάμαι. Για τα συμβούλια έλεγες. Για τα συμβούλια έλεγες που δεν πηγαίνανε. Αυτό το είπα, αλλά κάτι πριν είχα στο μυαλό μου, τέλος πάντων έφυγε τώρα. Ότι θα το πούμε στην γιατί την άλλη φορά. Άμα το θυμηθώ. Ότι, ναι, το θυμήθηκα. Εντάξει. Γιατί και η δυτική μου μνήμη, αλλά και η μνήμη γενικότερα. Λοιπόν, κοίτα να δεις πώς μπορεί κάποιος να δει το ποτήρι μισοάδι, μισογεμάτο ή μάλλον πώς μπορείς να διαβάσεις με άλλον τρόπο τα λεγόμενα κάποιου. Γιατί να το δούμε ότι η Εφθαλία ασκούσε συγκεντρωτική πολιτική διοίκηση, ναι, πες το πως θες, εξουσία, ακόμα και έτσι. Και να μην, αντί για το επίθετο συγκεντρωτική, να μην βάλω προστατευτική προς τους υποτιθέμενους τελικά, όπως αποδείχθηκε συνεργάτες της, για να μην τους εκθέσει, διότι... Κακό, για μένα έπρεπε. Ναι, αυτό είναι βέβαια... Κοίτα, το κακός και αυτό σχετικό είναι, αυτό ήθελα να πω. Και τι θα κάνει η Μαρίνα, όταν έρχονταν οι επίσημοι, οι επισκέπτες, ο έπαρχος, ήμουνα και παρούσα σε μια τέτοια περίπτωση, και η της συμπολιτεύσεως, έλεγαν αυτά τα οποία έλεγαν, το λιγότερο το οποίο μπορούσε να κάνει, ας πούμε, είναι να προσπαθεί να τους καλύψει. Λοιπόν, και αυτό ήταν βέβαια και η τακτική της σε όλα τα άλλα, γιατί αυτός είχε με αυτούς πορευόταν και έπρεπε προς τα έξω να βγαίνει ένα αλλαγές μέτωπο ή τουλάχιστον να μην φαίνονται οι παθογένειες, οι υπαρκτές, αλλά και τι να κάνει. Είπαμε,
αυτούς είχε, με αυτούς πορεύτηκε. Για όσο πορεύτηκε. Γιατί στην ουσία δεν συμπορεύτηκε. Λοιπόν, τέλος πάντων, οπότε μην το βλέπετε έτσι και ευχαριστώ πρέπει να τις λέτε. Αλήθεια σας λέω. Και ευχαριστώ. Γιατί εάν, ας πούμε, στο συγκεκριμένο δημοτικό συμβούλιο, δεν μπορώ, ήταν ο έμπαρχος. Λοιπόν, δεν έπιανα το βλέμμα της κυρίας Παπαδοπούλου να με συγκρατήσει όταν μου απίθυναν αυτές τις ερωτήσεις οι δύο από τους τρεις οι οποίοι τώρα πήγαν από εκεί, από την άλλη πλευρά, και θα πω ναι και εγώ από την άλλη πλευρά, θα είχα άλλη αντίδραση. Και προσπάθησα με το «Μα Κώστα μου, μα Γιάννη μου, να μην πω τα ονόματα, τους ξέρετε ποιοι είναι». Για να, λοιπόν, για να μην εκτεθούμε στον έπαρχο. Αυτό. Ευχαριστώ να τις πείτε. Αλλά, όταν δεν θα είναι, εάν δεν είναι, η κυρία Παπαδοπούλου, μην περιμένετε αυτή την μεταχείριση και αντιμετώπιση. Καλά, δεν μιλάω για εμάς εδώ, δεν το συζητώ αυτό. Αλλά από τους επικεφαλείς του δικού σας συνδυασμού. Ο ένας γιατί δεν μπορεί, και ο άλλος, η άλλη, το άλλο μάτι και με ήττα και μου κρυνιά, γιατί δεν θέλουν. Καταλάβατε. Αντιληπτών, αντιληπταίων. Λοιπόν, δεν θέλω να συνεχίσω, δεν συνεχίζω άλλο. Θα καλυμπτήσουμε. Θα τα πούμε όλα στην τελευταία εκπομπή προεκλογικά. Εγώ θα πω ότι κάθε τι το οποίο θα πρέπει να σχολιαστεί, εγώ θα το σχολιάζω. Εγώ. Μαρίνα, ναι, βλέπω λοιπόν τη διαφορά. Ουσιαστικά ξέρεις τι μας είπες. Μίλησες για μια ουσιαστική παρουσία, ακόμη και αν αυτή δεν είναι η φυσική παρουσία. Αλλά θα είσαι. Προφανώς και δεν έχει να κάνει. Ο καθένας είπαμε προφανώς και δεν έχει να κάνει. Μπορεί να μην μπορέσω να είμαι στις εκδηλώσεις του καλοκαιριού, αλλά θα μπορέσω να έχω βοηθήσει στην οργάνωσή του. Α, και δεν πειράζει. Τα νερά, τις μπάρες και όλα αυτά τα τεχνικά. Μια χαρά ο Γεώργιος ο Ψαρομήλικος μπορεί και τα τρέχει. Εντάξει, όχι. Και μετά, περίμενε. Για, όχι, γιατί ειδικά ο Θανάσης, ο Άγας, με τον οποίο προσβλέπουμε και σε μία συνεργασία. Εντάξει, θα τα πούμε, τα έχουμε πει με τον Θανάση. Ο Θανάσης είναι και αυτός κομμάτι της παράδοσής μας. Αυτός κι αν είναι. Μαζί με την Ειρήνη μας. Εντάξει, είναι θεία και ανιψιός, αλλά εντάξει, είδες τελικά. Να, εδώ η οικογένεια, τι κάνει, ας πούμε, το γονίδιο. Αλλά μιλάω για τον επωνομαζόμενο και Κορονιάτη, γιατί έχει γίνει μία καραμέλα στο στόμα του και ο Κορονιάτης τι. Να το πω αλλιώς, σταθερός, πιστός σκυλί, εργατικός και τρέχει τα του Δήμου σαν παλαβός. Είναι εκεί. Όποτε τον χρειαστήκαμε ήταν εκεί. Σε ό,τι τον χρειαστήκαμε. Ακόμα και μεσούσης της τουριστικής περίοδου, όπου τρέχει ο άνθρωπος γιατί δραστηριοποιεί τον τουρισμό, ήταν εκεί. Όχι αν δεν μπορώ, αν δεν έχω χρόνο. Όταν σας λέω εκεί, εκεί το είπα και στην προηγούμενη. Λοιπόν, και το να αλλάξεις μία φορά στρατόπεδο, άντε, το κάνεις. Το πηγενέλα είναι το ύποπτο και το επικίνδυνο, έτσι. Μία φορά δικαιούσε να πεις έσφαλα και εντάξει. Ή τέλος πάντων, τα μελέτησα, άλλαξα γνώμες και. Άλλαξαν οι καταστάσεις, είδα ότι δεν ταιριάζω εκεί. Αυτό το κατανοώ, το καταλαβαίνω. Και ναι, το λέω γιατί, να το πω και αυτό, γιατί υπάρχει και ένα κορίτσι το οποίο τώρα είναι, κατεβαίνει υποψήφια με την Ευθαλία Παπαδοπούλου, η Μαργαρίτα η Μαρινάκη, η οποία δέχεται μία σκληρή πολεμική, γιατί λέει αλλάξει στρατόπεδο. Μα εκείνη δεν ήταν ποτέ από εκεί, τουλάχιστον με την έννοια του να κατεβαίνει ως υποψήφια. Τον σύζυγός της, ο κύριος Μανώλης, ο Παπαδοπούλος, δεν είναι. Ναι. Λοιπόν. Αλλά άλλαξαν κάποιες καταστάσεις, μέτρησαν αλλιώς κάποια πράγματα, τα είδαν. Εκτό. Το να είσαι όμως από εκεί, να έρθεις από εδώ και να ξαναπάς από εκεί, αυτό είναι off. Όπου φυσάει ο άνεμος. Ή όπου νομίζεις ότι φυσάει ο άνεμος. Γιατί μπορεί να είναι ο άνεμος, να είναι ο ανεμιστήρας και να ρίχνεις και λάσπη στον ανεμιστήρα και εκεί να δεις. Έτσι. Λοιπόν, τίποτα άλλο. Λοιπόν. Εγώ θα σας καλυφθήσω εδώ και θα τα πούμε την επόμενη Παρασκευή. Μαρίνα, καλό σας βράδυ, καλό Σαββατοκυριακό και τα λέμε την άλλη Παρασκευή το βράδυ για την τελευταία προεκλογική εκπομπή. Γιατί θα έχουμε και νέα να σας πούμε, θα ξέρουμε και πιο πολλές λεπτομέρειες. Καλό βράδυ, γεια σας.